μετά την πίεση που άσκησαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας αλλά και μέλη της πρωτοβουλίας πολιτών που αντιτίθεται στην εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στοιχείο από την εταιρεία Ρόκας, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου αποφασίστηκε να μπει ως θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 9 Απριλίου. Παρόλο που ο Δήμος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της αδειοδότησης της επένδυσης, τόσο ο Γιάννης Χαλιορής όσο και ο Μάρκος Κούφαλος επεσήμαναν ότι είναι ανάγκη για ένα τόσο μείζον ζήτημα το Δημοτικό Συμβούλιο, που αποτελεί το μόνο συλλογικό όργανο σε επίπεδο νομού, να λάβει πολιτική απόφαση. Μάλιστα, προειδοποίησαν ότι αν ο Δήμαρχος δεν αναλάβει πρωτοβουλία μέχρι τις 9 Απριλίου, τότε οι δύο παρατάξεις θα καταθέσουν αίτημα κατ' επίγουσα συνεδρίασης, κάτι που πρέπει να γίνει μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή του. Θέλω να βάλω κι εγώ 4 ζητήματα, όχι για συζήτηση προημερησίας, αλλά να τα λάβει υπόψη το Σώμα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας, να χαιρετήσω κι εγώ τον νέο συνάδελφο, τον στρατήτο Στρουμπή, ο οποίος έχει και την ποιότητα και την γνώση αλλά και την εμπειρία να ανταπεξέλθει θετικά στο ρόλο που αναλαμβάνει του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω ότι με την παρουσία του μπορεί να συμβάλλει θετικά στις εργασίες του Σώματος, αρκεί βέβαια και η πλειοψηφία αλλά και το Σώμα να το εκτιμήσει θετικά. Μπαίνει ένα ζήτημα βεβαίως, το οποίο μπορεί να είναι τυπικό αλλά και για την παράταξη είναι ουσιαστικό. Μετά την αποχώρηση, παρέτηση του συναδέλφου του Δημήτρη του Παπαλιού, που σωστά επισημαίνεται ότι με τη στάση του αναδεικνύει, έτσι όπως ο ίδιος αντιλαμβάνεται, ιδιαίτερα το ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου, του Ερετού και την ευθύνη που πρέπει να έχει όταν υπόκειται στον έλεγχο. Δεν πρέπει δηλαδή να κάνει χρήση ούτε της θέσης αλλά ούτε και της ιδιαιτερότητας που του δίνει το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου εφόσον ελέγχεται, και μέχρι ότου αυτό αποκατασταθεί θεώρησε σωστό σε συνεννόηση με μας να υποβάλει την παρέτησή του. Όμως και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε εκφράσει την απορία μας για το τι ρόλο μπορούμε να παίζουμε εμείς εδώ μέσα. Και πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι κακοσυνεύονται όταν εμείς χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες επιστημονικές φράσεις, όπως λέμε αστικό κοινοβούλιο, αστικό λογοκοπείο, αστικό δημοτικό συμβούλιο, αστικό λογοκοπείο. Σας βάλαμε 4 ζητήματα για να συζητηθούν κανονικά στην ημερήσια διάταξη. Εισηγήσεις έχουμε ξεκινήσει να σας στέλνουμε εδώ και ένα μήνα. Σας βάλαμε το ζήτημα για τις ανεμογεννήτριες και την επένδυση Ρόκα, που για μας δεν είναι θέμα μόνο να ενημερωθούμε. Σε ό,τι μας αφορά φροντίσαμε να ενημερωθούμε από όλες τις πλευρές. Για μας το ζήτημα είναι αν έχετε εσείς θέση και ποια πρέπει να είναι αυτή η θέση που πρέπει να πάρει αυτό το όργανο. Και δεν μας ενδιαφέρει εάν ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε αποφασιστικό ή γνωμοδοτικό σε συγκεκριμένη επένδυση. Το τι θα κάνει αυτός ο λαός είναι ζήτημα δικό του και όχι το τι μας δίνουν οι διάφοροι νόμοι του κεφαλαίου και της πλουτοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Σκούφαλε, επειδή δεν ξέρω, αυτές οι... Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Κάνετε κάποιες βαρύγδουπες δηλώσεις. Φέρατε 4 θέματα συγκεκριμένα. Το ένα θέμα για την ενεργεία είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη. Για το θέμα του δρόμου της Κλειδού, ήδη μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη και έδωσα απάντηση, νομίζω, συγκεκριμένη. Σας λέω στο συγκεκριμένο. Το τρίτο θέμα όσον αφορά το ΟΚΑΝΑ, ήδη μίλησα και με τη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ και μου έχει, μάλιστα το έχω εδώ για να στο δέξω, ότι χρειάζεται μια μελέτη σκοπιμότητα για το κέντρο πρόληψης για να χρηματοδοτηθεί. Ήδη έχω μιλήσει με το νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει το 24% και το 1% ο Δήμος, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Πρώτη μέρα κατάθεσης των αιτήσεων για τις 400 και πλέον θέσεις πεντάμινης εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας που γίνεται στο παράρτημα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σήμερα η συμμετοχή που υπήρξε δεν ήταν η αναμενόμενη με βάση τον τεράστιο και στοιχείο αριθμό των ανέργων. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, περίπου 100 άνεργοι προσήλθαν στο χώρο του Εργατικού Κέντρου προκειμένου να καταθέσουν
αίτηση, εκ των οποίων μόνο 20 τελικά κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους λόγω έλλειψης των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία δεν μπορούσαν, απουσίαζαν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταθέσουν ολοκληρωμένη την αίτησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι η ημερομηνία λήξης για την κατάθεση των δικαιολογητικών, προκειμένου να καταφέρουν να βρουν μια θέση εργασίας, όπως είπαμε, πεντάμινης απασχόλησης, είναι η Μεγάλη Πέμπτη, 12 Απριλίου. Ενώ η ώρα κατάθεσης είναι από τις 8 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. Πόσοι έχουν έρθει από το πρωί άνεργοι και έχουν καταθέσει αίτηση? Έχουμε αρκετά μεγάλη προσέλευση. Έχουμε παραλάβει όμως μόνο 20 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Είναι και η πρώτη μέρα. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία? Ποιος είναι ο αριθμός των ανέργων που προσήλθε σήμερα και δεν κατέθεσε αίτηση, και γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία? Κυρίως οφείλεται στα ελλειπή δικαιολογητικά που δεν φέρουν κάποια παιδιά και πρέπει να, ή που δεν τα έχουν επικυρώσει. Θα έρθουν τις επόμενες μέρες να τα καταθέσουν κανονικά. Για πόσους ανέργους μιλάμε που ήρθαν σήμερα, πρώτη μέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών εδώ στο εργατικό κέντρο, περίπου έχετε ένα αριθμό? Περίπου γύρω στα 100 άτομα, κάπου εκεί. Περιμένατε ότι ο αριθμός αυτός θα είναι μεγαλύτερος? Για πρώτη μέρα σήμερα όχι, δεν περιμέναμε μεγαλύτερη προσέλευση, καθώς περνάνε μέρες και κυρίως τις μέρες πια προς την 12 του Απρίλη, που είναι η τελευταία μέρα παραλαβής των δικαιολογητικών, περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Ποιες ώρες γίνεται η κατάθεση εδώ των δικαιολογητικών? 8 με 2 το μεσημέρι. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι.